ημέρα καλή. Αμήν και σε εσάς, καλά ξεμπερδέματα, αν... Καλά ξεμπερδέματα, όπως το είπατε. Άκουγα και το προηγούμενο. Και μάλλον, ναι, τα έχουμε μπλέξει λίγο τα πράγματα, δεν πειράζει, ας είναι. Ας ελπίζουμε τουλάχιστον ότι θα γίνουν καλύτερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, γιατί νομίζω ότι χάθηκε αυτό το θέμα. Πάμε να μας δώσετε ένα μικρό ιστορικό, μια μικρή περίληψη, όπως θα λέγατε. Μάλιστα. Κυρία Κουφάκη, ναι. Και στις μαθήτριές σας, παράδειγμα. Ναι. Για πάμε, μια μικρή περίληψη, τι έχει γίνει με αυτό το λαογραφικό, ναι, μουσείο, ναι, και το σύλλογο της Βαϊνιάς. Για πάμε. Μάλιστα. Mm. Λοιπόν, εντάξει, η ιστορία του μουσείου είναι λίγο πολύ γνωστή. Έχει δημοσιευτεί σε άρθρα, στην εφημερίδα, την τοπική και όχι μόνο. Το μουσείο ξεκινάει το 1992. Μάλλον η συλλογή, η λαογραφική συλλογή αρχίζει να δημιουργείται το 1992. Στεγάζεται βέβαια με την πρωτοβουλία της Ένωσης Βαϊνιωτών Αθήνας, όταν ήταν πρόεδρος η κυρία Ελένη Ροδιθάκη. Γίνεται λοιπόν αυτή η συλλογή, ξεκινάει, αρχίζει να δομείται και στην αρχή στεγάζεται στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Βαϊνιάς, το οποίο όμως το 1992 έκλεισε, δεν ισχύει πια σαν σχολείο και ήταν πολύ εύκολο να στεγαστεί εκεί. Το Δήμος τότε, επί δημαρχίας του κυρίου Χριστοφακάκη, ήταν η πρώτη τέτοια, η πρώτη ιδέα, τότε ήθελε να το... Λοιπόν, δημαρχίας κυρίου Μασταράκη, ο οποίος έκανε και τα εγγένεια. Μέχρι το 1998 λοιπόν δημιουργείται η συλλογή στο σχολείο, το 1998 γίνονται τα εγγένεια, παρουσία του δημάρχου τότε, του κυρίου Μασταράκη, όπως είπα, και είχαμε, όπως είπατε και εσείς, εφησυχαστεί ότι όλα έχουν λυθεί και το μουσείο προχωράει στις δικές του δράσεις και τις δικές του, στα δικά του, στις δικές του δραστηριότητες, ας το πούμε έτσι. Το 2003 δημιουργείται ένα πρόβλημα, όχι πρόβλημα, νομίζω ότι ήταν ένα καλό πρόβλημα αυτό, αλλά ήταν μια ανάγκη του Δήμου να στεγάσει το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, που ήταν το πρώτο τότε στο νομό, δεν υπήρχε άλλο. Οπότε ήρθε σε συνεννόηση με τον τότε πολιτιστικό σύλλογο της Βαϊνιάς και προκειμένου να γίνει ένα σχολείο, να γίνει, ας πούμε, κάτι το οποίο θα ήταν πιο ζωντανό. Αν και το μουσείο είναι μια ζωντανή δομή, δεν λέω ότι δεν έχει το μουσείο. Αλλά το σχολείο έχει μια άλλη βαρύτητα. Αλλά το ζημίο έχει μια άλλη βαρύτητα ακριβώς, και επειδή όλοι ήμασταν υπέρ του σχολείου τότε, συμφωνήθηκε με το Δήμο να φύγει από εκεί η λαογραφική συλλογή, να βρεθεί ένα άλλο κτίριο, ένα άλλο κίνητο που να είναι κατάλληλο, να βοηθήσει και ο Δήμος στα έξοδα της μεταστέγασης και να μεταστεγαστεί. Αυτό ήταν το 2003. Μετά τη συμφωνία αυτή, βεβαίως ανέλαβε οπωσδήποτε να πάντοτε να μεριμνά για τη στέγαση της λαογραφικής συλλογής. Αυτό είναι δεδομένο από την τότε συμφωνία. Έγινε σύμβαση δηλαδή με τον σύλλογο ότι θα μεριμνά για τη στέγαση της λαογραφικής συλλογής. Το 2003 λοιπόν εκτοπιστήκαμε από εκεί. Δεν το λέω εκτοπιστήκαμε με κακή έννοια, ναι, ναι, το λέω με την έννοια κάτω, της πραγματικής, της ουσιαστικής, ας το πούμε έτσι. Η μεταστέγαση είναι μία εκτόπιση αλλού, ας το πούμε. Λοιπόν, αυτό μας πήρε δύο χρόνια, παραπάνω από δύο χρόνια. Δηλαδή το καινούργιο μουσείο έκανε εγγένεια το 2006, να φανταστείτε. Έγιναν πάρα πολλά έξοδα, είναι πολύ σκόπος. Το είχε αναλάβει τότε η κυρία Κατερίνα η Ασπραδάκη ως αρχαιολόγος, που είχε και αυτή συμβάλει στην ίδρυση, ας το πω, όχι στην ίδρυση με τη συλλογή, αλλά στην ίδρυση την τακτοποίηση, τέλος πάντων, του μουσείου του Μύρτους. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, έγινε όλο αυτό. Το 2006 γίνονται τα εγγένεια στο καινούριο κτίριο. Ήταν ένα πολύ ωραίο μουσείο. Από τότε έχουν περάσει βέβαια πολλά χρόνια, όμως η συλλογή εμπλουτίστηκε πάρα πολύ, μεγάλωσε. Δηλαδή από τα 465 αντικείμενα που υπήρχαν τότε εγγεγραμμένα σε ένα βιβλίο, αρχιακό βιβλίο του μουσείου, τώρα ξεπερνάνε τα 2.000. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δημιούργησε και την έλλειψη του χώρου. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει σημασία, ο πολιτιστικός σύλλογος ανέλαβε και ο πολιτιστικός σύλλογος της Βαϊνιάς
μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Αθήνας, ανέλαβαν να λειτουργούν και να φτιάχνουν το μουσείο. Η σύμβαση του 2003 λοιπόν ανανεώθηκε, ήταν για 6 χρόνια, ανανεώθηκε το 2009 με τους ίδιους όρους. Οι όροι ήταν. Ανανεώθηκε, δεν άλλαξε. Ανανεώθηκε με τους ίδιους όρους του 2003. Mm-hmm. Δηλαδή το ενίκιο ήταν 330 ευρώ. Mm-hmm. Και είχε ο Δήμος, θα είχε ο Δήμος την ευθύνη της συντήρησης του κτηρίου πια. Όχι της συλλογής, μόνο του κτηρίου. Άρα το κτίριο και το ενίκιο ήταν στις αρμοδιότητες. Ακριβώς. Ήταν η αρμοδιότητα του Δήμου. Mm-hmm. Αυτά ήταν αποφάσεις ομόφωνες. Mm-hmm. Των Δημοτικών Συμβουλίων των τότε, του 3 και του 6. Ωραία. Τώρα, φτάνουμε στο 23. Φτάνουμε τώρα 24. Το 2017, ας πούμε, αλλάζουν τα πράγματα και να ξέρω, μας έρχεται η ιδέα να το βάλουμε σε ένα πρόγραμμα leader. Mm. Γιατί υπήρχε πρόβλημα συντήρησης, όπως είπα. Ο Δήμος από εκεί και πέρα δεν έκανε τίποτα άλλο. Η συντήρηση γινόταν πάντοτε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο, με δικά του έξοδα και με προσωπική τους εργασία των ανθρώπων. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν όταν σε εθελοντική βάση, ας το πούμε έτσι, η λειτουργία και η διαχείριση του μουσείου. Και η χρηματοδότηση φυσικά ήταν από τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Ούτε απαιτήσαμε ποτέ, εντάξει. Να. Στα χρόνια της κρίσης. Δεν το... ήταν εντάξει δηλαδή στις υποχρεώσεις του η Δημοτική Αρχή ή ΕΚΑ. Ναι, αλλά δεν ήταν, δεν ήταν τόσο, ας το πούμε έτσι. Ναι, αντί να παρακαλάς, ας πούμε, συνέχεια, έλα, σε παρακαλώ, κάνε αυτό, προτιμήσαμε να το διαχειριστούμε προσωπικά. Mm-hmm. Τότε βέβαια, το τότε Δέλτα Σίγμα. Εγώ τότε δεν ήμουν στο Δέλτα Σίγμα, ήμουν ακόμα ενεργή εκπαιδευτικός. Δεν είχα, ας πούμε, αυτή τη μόνιμη σχέση με τη διαχείριση του μουσείου. Λοιπόν, τότε, το 2016, λήγει αυτή η σύμβαση. Όμως, εμείς επειδή θέλαμε να το εντάξουμε, χωρίς να το ξέρουμε φυσικά σαν σύλλογος αυτό, να το εντάξουμε σε ένα πρόγραμμα, κάπως σκαλίσαμε λίγο την υπόθεση για να μας δοθούν τα ανάλογα χαρτιά να τα δώσουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού, ώστε να μπορέσει το μουσείο να αναγνωριστεί κατά κάποιο τρόπο ως μουσείο, το οποίο είχε πάρα πολλές προϋποθέσεις. Για να λύσουμε τις προϋποθέσεις μας, είπαμε ότι θα το βάλουμε σε πρόγραμμα leader για να μπορούμε να έχουμε χρηματοδότηση, πιο συστηματική χρηματοδότηση για συγκεκριμένα έργα. Mm-hmm. Τότε λοιπόν είδαμε ότι δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, διότι ισχυρίστηκε ο Δήμος ότι έχει λήξει η σύμβαση. Δεν ισχυρίστηκε, είχε πράγματι λήξει, απλώς ισχυρίστηκε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι πάνω σε αυτό. Γιατί θα μπορούσε να την είχε ανανεώσει. Θα μπορούσε να την είχε ανανεώσει, αλλά και εκεί τους ξέφυγε. Εντάξει, ούτε και σε αυτό θα είχαμε τόσο μεγάλο πρόβλημα. Αλλά ζητήσαμε σαν σύλλογος να μας δώσει τουλάχιστον, με ομόφωνη φυσικά, να μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο σαν θέμα. Δεν θα αποφασίσει μόνο ο Δήμαρχος ή μόνο η Μίση, αλλά να μπει σαν Δημοτικό Συμβούλιο σαν θέμα, ώστε να μπορέσουμε να προσπάσουμε τέλος πάντων από το Δήμο τη χρήση του κτηρίου. Ήταν για 9 χρόνια τότε, σύμφωνα με αυτά που είχε εξαγγείλει το Λίντερ. Για 9 χρόνια, που έτσι κι αλλιώς το ενίκιο το πληρώνει περισσότερα από τα 9 χρόνια. Να το εντάξουμε εκεί λοιπόν και να δημιουργηθεί μια καινούργια, να μην έχει ούτε ο Δήμος έξοδα ούτε εμείς έξοδα, να το εντάξουμε εκεί στο πρόγραμμα. Αυτό δεν έγινε, δηλαδή η παραχώρηση χρήσης δεν έγινε. Ο χρησιδανισμός που λέγεται στα νομικά, τέλος πάντων. Εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο, αφού δεν έγινε και επέμενε ο Δήμος ότι δεν μπορεί να το κάνει. Σταματήσαμε σε αυτό που είχαμε και κάναμε μόνοι μας. Αυτό το κτίριο είναι δημοτικό? Όχι, γιατί βλέπω είναι εδώ ιδιόκτητο. Τώρα, ιδιόκτητο. Βλέπω ότι ο ιδιοκτήτης, κληρονόμος, βλέπω εδώ, συνέρεσε στην παράταση μίσου στο ακινή του. Ναι, γι' αυτό. Μα εμείς δεν θέλαμε, ο Δήμος τυπικά, δεν λέμε ότι είχε άδικο στο να μην, μα εμείς δεν θέλαμε τη χρηματοδότηση ειδικά για να φτιάξουμε ένα καινούριο κτίριο ή να φτιάξουμε το κτίριο του ιδιοκτήτη. Θέλαμε να κάνουμε μετακινούμενες, ας το πούμε, δηλαδή να το κάνουμε ψηφιακό το μουσείο. Με την έννοια ότι θα μπορούσαμε, για να επειδή δεχόμαστε πάρα πολλά σχολεία,
θα μπορούσαμε δηλαδή να κάνουμε, ας πούμε, μικρά βιντεάκια, να έχουμε μικρόφωνα, με συγγνώμη, με εικόνα, βίντεο, ακουστικά, και ακουστικά, ναι, 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 σε διάφορες γλώσσες, για να μπορούν να έχουμε και τουριστική, δηλαδή να το προωθήσουμε στα ξενοδοχεία, τα κοντινά μας και τα λοιπά, ώστε όταν κάποιος έρχεται και είναι ξένος, να μην έχουμε την ανάγκη της επιτόπιας προσωπικής ξενάγησης κάποιου που δεν ξέρουμε τις γλώσσες όλες, αυτοί που θα αναλάμβαναν να το ανοίγουν φυσικά. Οπότε θα υπήρχε μια πιο εύκολη διαχείριση της ξενάγησης μέσα στο μουσείο. Δηλαδή θέλαμε κάποιες προθήκες. Κατανοητό. Πράγματα. Οπότε, τα οποία είναι κινητά. Ωραία. Από εδώ και πέρα για να καταλήξουμε τώρα. Από εδώ και πέρα για να καταλήξουμε. Ο Δήμος κάποια στιγμή το 2023, το Μάιο δηλαδή, μας κάλεσε η κυρία Χρύσα να μας πει ότι δεν μπορεί πλέον ο Δήμος να πληρώνει το ενίκιο επειδή έχει κάποιο νομικό πρόβλημα και θα πρέπει εμείς να παραχωρήσουμε τη συλλογή στο Δήμο, αν θέλουμε να μας πληρώνει το ενίκιο. Λοιπόν, το ενίκιο βέβαια, όμως γι' αυτό πήρα για το 18 για το Λίντερ, γιατί τότε, επειδή είδαμε ότι έχει λήξει η σύμβαση, κλήθηκε ο κύριος Κονταξάκης, υπέγραψε με το Δήμο μία υπεύθυνη δήλωση βέβαια, όμως η οποία έχει, είναι δημόσιο έγγραφο και έχει την ισχύ ενός μιας καινούργιας σύμβασης, ας το πούμε. Ζητάγαμε βέβαια να περάσει και από το Δημοτικό Συμβούλιο, που δεν έγινε ποτέ. Ο κύριος Κονταξάκης λοιπόν, επιλέξει, σας το λέω, συνένεση στην παράταση της μίσθωσης του ακινήτου του από το Δήμο Ιεράπετρας για τη στέγαση του Λαογραφικού Μουσείου και κάθε άλλης πολιτιστικής δράσης, με τους ίδιους όρους που αναφέρονται στην από 34 του 2010 σύμβαση μίσθωσης ακινήτου, με αποτέλεσμα η σύμβαση μίσθωσης να μετατραπεί σε αορίστου χρόνου. Δηλαδή δεν έχουμε θέμα ότι έχει λήξει κάποια σύμβαση για να πρέπει να ξαναδημιουργηθεί από την αρχή το όλο. Άρα αυτή η δικαιολογία της κυρίας Χατζημαρκάκη, αν το καταλάβω. Εγώ δεν ξέρω αν είναι δικαιολογία, αυτό θα το πει ας πούμε κάποιος. Αυτό εμείς πήγαμε, ζητήσαμε τη βοήθεια ενός νομικού να δούμε κατά πόσον έχουμε δίκιο ή άδικο, διότι δεν μπορούμε να μπούμε στη νομική διαδικασία του τι πρέπει να ισχύει και πώς πρέπει να ισχύει. Και νομίζω ότι είναι και το ενίκιο με την κρίση, το ενίκιο από 330 ευρώ έγινε 230 ευρώ. Ο ιδιοκτήτης δεν διαμαρτυρήθηκε, διότι εντάξει, ο άνθρωπος δεν έχει την ανάγκη να διαμαρτυρηθεί με την έννοια της οικονομικής. Οπότε τώρα, κύριε Κουφάγη, τι ζητάτε? Εμείς τώρα ζητάμε, επειδή κάναμε για το θέμα αυτό, κάναμε μια γενική συνέλευση. Δεν μπορούσαμε σαν Δέλτα Σίγμα να αποφασίσουμε μόνοι μας. Οπότε κάναμε μια γενική συνέλευση για να δούμε τι θα γίνει. Η γενική συνέλευση αποφάσισε ότι δεν θέλει να παραχωρήσει ούτε ο ένας σύλλογος ούτε ο άλλος. Δεν θέλει να παραχωρηθεί η λαογραφική συλλογή στο Δήμο, με την έννοια ότι θα κλείσει εκεί σαν να, σαν να είναι μια καινούργια αποθήκη. Φοβάστε ότι δεν θα λειτουργεί έτσι δεν όπως... Δεν θα λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί ένα μουσείο, έστω μια λαογραφική συλλογή στεγασμένη σε ένα μουσείο. Δηλαδή, για ποιο λόγο, ποιος θα είναι υπεύθυνος γι' αυτό? Σας θέτω εγώ κάποια ερωτήματα που είναι πολύ εύλογα. Ποιος θα είναι υπεύθυνος για τη λαογραφική συλλογή? Ας πούμε ότι θέλει κάποιος να μου δωρήσει, θέλετε εσείς να μου δωρήσετε, ξέρω εγώ, ένα αντικείμενο α, μιας αξίας α. Ποιος θα το λαμβάνει, ποιος θα δίνει το δωρητήριο, ποιος θα το, θα το παραλαμβάνει και σε ποιον θα το παραδίδει. Και ποιος θα είναι υπεύθυνος, ας πούμε, για την, για την συντήρηση αυτού του, του πράγματος από εδώ και πέρα. Δηλαδή πώς θα γίνει να παραχωρήσουμε τη λαογραφική συλλογή και να είμαστε συγχρόνως και υπεύθυνοι για τη συλλογή. Δεν ξέρω αν ας πούμε το καταλαβαίνουμε αυτό που λέτε και το είναι τι ζητά, δηλαδή, ναι, το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή θέλει έχετε να αντιπρόταση, το η αντιπρότασή σας είναι, κυρία Κουφάκη, να μείνει ως έχει, να, μείνει ως να έχει, πληρώνει ο Δήμος αυτό το ενίκιο τα 200 ευρώ πόσα είναι και να έχετε εσείς την ευθύνη του Λαογραφικού Μουσείου με τις καταγραφές και όλα αυτά, καταλαβαίνω, έτσι όπως το καθεστώς που ισχύει τώρα. Η μία πρόταση στο Δήμο είναι ή θα μείνει ως έχει ή να βρει εκείνος μια άλλη εναλλακτική λύση. Εναλλακτικές λύσεις είναι πολλές.
Εμείς έχουμε ζητήσει από το 2018 που απορριφθήκαμε, δηλαδή δεν μας έδωσε τη χρήση τέλος πάντων του κτηρίου για να μπούμε σε πρόγραμμα. Mm-hmm. Ζητήσαμε με έτοιμα γραπτό, με έγγραφο γραπτό, mm-hmm. ζητήσαμε από τότε την ανάγκη να γίνει ένα καινούριο μουσείο. Δηλαδή να μπει σε ένα πρόγραμμα ο Δήμος, επίσημα, ο Δήμος ο ίδιος, και να του δώσουμε και τη συλλογή και ό,τι θέλει. Mm-hmm. Αλλά να μπει σε ένα πρόγραμμα για ένα καινούριο μουσείο, που ας είναι δημοτικό μουσείο, Βένια, να στεγάζεται στη Βένια, όπως λέει το καταστατικό μας, mm-hmm. αλλά ας είναι δημοτικό μας, δεν μας πειράζει. Εξάλλου, ανήκουμε στο Δήμο. Ναι. Δεν είμαστε δηλαδή κάτι ξέτερο από το Δήμο. Ναι, απλά θέλετε συγκεκριμένες απαντήσεις, συγκεκριμένα ερωτήματα που βάζετε. Γιατί λέει, ναι μεν θα είμαστε εμείς και θα είναι δική μας η συλλογή για να μπορούμε να δικαιολογήσουμε το ενοίκιο, mm-hmm. αλλά θα το διαχειρίζεστε εσείς. Ναι. Εμείς εκεί κάπου δεν μπορούμε να το... Δεν μπορούμε να παίξουμε το ρόλο, δηλαδή θα προσληφθούμε από το Δήμο ως κάτι, mm-hmm. Θα κάνουμε μία σύμβαση σε προσωπικό επίπεδο ότι εσύ θα κάνεις αυτό, εγώ είμαι μεγάλη γυναίκα. Το κάνω αυτό επειδή δουλεύω για το σύλλογο κυρίως και όχι γιατί έχω κάποιο όφελος ή κάποια. Το όφελός μου είναι τα σχολεία, εμένα τα παιδιά, να σας πω την αλήθεια. Mm-hmm. Εγώ το κάνω αυτό μόνο και μόνο επειδή θέλω να κάνω προεκπαιδευτικά προγράμματα σε σχέση με τα σχολεία. Mm-hmm. Εκεί είναι το δικό μου όραμα δηλαδή. Να λειτουργήσουμε σαν, όπως λειτουργούν και άλλα μουσεία. Mm-hmm. Αλλά επειδή δεν έχουμε λόγο του κτηρίου. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Υπάρχει περίπτωση να το αναλάβετε εσείς όλο αυτό το κόστος ως σύλλογος? Γιατί με κάποιες εκδηλώσεις, με κάποιες δωρεές, θα μπορούσε να μαζευτεί αυτό το ποσό τον χρόνο. Δηλαδή 220 επί 12 δεν είναι εδώ και ένα τεράστιο ποσό. Για ένα σύλλογο υπάρχει... της δικής μας εμβέλειας, της δικής μας, εξαρτάται πόσα μέλη. Αν ήμασταν, ας πούμε, ο σύλλογος, γιατί χτες... με την ομάδα από το, από το θεατρικό φεστιβάλ τώρα μιλούσαμε ακριβώς για αυτό το θέμα, mm-hmm. οι οποίοι όμως έχουν φτιάξει, έχουν ένα δικό τους αφημί, έχουν μια άλλη δομή στο σύλλογό τους, δεν είναι, δεν είναι σύλλογος, είναι καθαρά εταιρεία, όπως είναι, ας πούμε, το, όπως είναι το Μουσείο της Νεάπολης, ας πούμε, mm-hmm. το οποίο Μουσείο της Νεάπολης έχει τη δική του, έχουμε κάνει μια εταιρεία με ένα άλλο αφημί. Δεν μπορεί ένας σύλλογος που έχει, ας πούμε, 100 τόσα μέλη να λειτουργήσει δύο πράγματα. Το ένα που θα είναι ο σύλλογος που θα κάνει αυτά που κάνει μέχρι σήμερα και το άλλο να είναι το μουσείο, μια διαφορετική ενότητα. Αυτά τώρα βέβαια, εντάξει, είναι διαδικαστικά. Εγώ ρωτάω, είναι δύσκολο να εξευρεθεί αυτό το ποσό για να το αναλάβετε για εσύ? Δύσκολο. Για μας είναι δύσκολο. Και είπανε ότι εντάξει, αν δεν μπορεί να εξευρεθεί αυτό το ποσό, να γυρίσουμε στο σχολείο. Το σχολείο έχει μια διάρκεια μέχρι το 26, ας πούμε, είναι η σύμβασή του με το Δήμο, αλλά να μας γυρίσουμε πίσω στο σχολείο. Δηλαδή ας κάνουμε το δημοτικό σχολείο. Δηλαδή είναι και αυτό μέσα στις εναλλακτικές που είπαμε. Να γυρίσουμε πίσω στο σχολείο που δεν θα πληρώνει τίποτα ο Δήμος, αφού είναι νομικό το θέμα. Ή να φτιάξουμε, να μπούμε σε ένα πρόγραμμα για ένα καινούριο σχολείο. Ή ας αγοράσει και το κτίριο, ας πούμε, αν ο ιδιοκτήτης βέβαια, αν βρεθεί ένα κτίριο που να πουληθεί και να συμμετέχουμε και εμείς σε αυτό και να γίνει μια άλλου είδους, πάλι μεταστέγαση βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι είμαστε οι πρόσφυγες, ας πούμε, της λαογραφίας. Τι να κάνουμε μάλιστα, τώρα. Μάλιστα, δεν μπορείτε λοιπόν να αναλάβετε αυτό το κομμάτι για να είστε και ανεξάρτητοι και να μπει και να... Έχουμε... Ναι, να το λέω, ας πούμε, για να γίνει λειτουργικότατο, να είναι ανοιχτό, ξέρω, από το Μάιο μέχρι και τον Οκτώβρη, να υπάρχει και ένα ευρώ στην είσοδο κλπ. Δηλαδή, θέλει μια άλλη διαδικασία πάλι αυτό. Ναι, το καταλαβαίνω. Σαφώς θέλει άλλη διαδικασία. Γιατί θέλει το αφημί. Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι χωρίς να έχεις να είσαι εντάξει με το να είναι σωστά, νόμιμο. Ναι. Σε νόμιμη βάση. Ναι, με αυτό λέω. Για να... Και να είναι και θεσμικό. Ναι. Να μην είναι δηλαδή εκτός θεσμών. Πρέπει να κοιτάζουμε και αυτό. Είμαστε πολιτιστικό σύλλογο, δεν είμαστε, ξέρω εγώ, ιδιώτης που. Ναι. Αλλά και ο ιδιώτης πρέπει να το κάνει νομικά. Σωστά και υπεύθυνα και να έχει μια θεσμική υπόσταση αυτό που κάνει. Μάλιστα. Μένουμε ότι ο Δήμος σε αυτόν τον ισχυρισμό του ότι οι δαπάνες για τη στέγαση του μουσείου δεν είναι λειτουργικές και δεν προάγουν ουσιαστικά την αποτελεσματική εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου. Ναι, αυτό μας έχει γράψει ακριβώς. Ναι, και ότι εξυπηρετούνται αυτό το, και το δεύτερο κομμάτι το οποίο έτσι έχει δημιουργήσει λίγο απορία είναι το εξυπηρετούνται τα οικονομικά συμφέροντα των φορέων που έχουν τη χρήση. Δηλαδή εμάς, τα δικά μας οικονομικά συμφέροντα. Τι ακριβώς εννοεί το κείμενο αυτό, το σημείο αυτό του κειμένου. Δηλαδή δημιουργεί μια απορία.
δεν το κατάλαβα, γι' αυτό σε αυτό το κείμενο που συνέταξα είναι το ερώτημά μου και εμένα, δηλαδή ποια είναι τα οικονομικά συμφέροντα. Εμείς πρώτα απ' όλα, όσοι τουρίστες έρχονται, όποιοι έρχονται, όσοι έρχονται από την Ιερά Πέτρα μόνοι, δηλαδή που να είναι, ας πούμε, να μην είναι σαν group, να είναι προσωπικά, να το δουν τώρα, οι θεατρικές ομάδες που έρχονται. Κάποιοι τουρίστες, θα σας πω και γι' αυτό μετά, ή τα groups των σχολείων, αφού έρχονται όλοι δωρεάν. Το σχολείο, τα σχολεία που έρχονται και τους κάνουμε το πρόγραμμα και όλο το πρωί τους έχουμε εκεί, με μεγάλη αγάπη, δεν μιλάω γιατί, δεν το λέω αυτό με βαριά καρδιά, με μεγάλη αγάπη το κάνουμε, αλλά είναι δωρεάν, μιλάω για το οικονομικό συμφέρον τώρα. Ναι. Δεν πληρώνει κάτι ο μαθητής που έρχεται, ούτε του πουλάμε κάτι του μαθητή, ξέρω εγώ, τετράδια, μολύβια που είναι υποχρεωμένος να αγοράσει για να έχουμε κάποιο έσοδο από αυτά. Ναι. Επομένως, ποιο είναι το οικονομικό συμφέρον? Τα κάνουμε όλα δωρεάν. Ήρθε κάποιος τουρίστας, περνούσε από το χωριό τώρα, έτυχε να είμαι εκεί βέβαια, και με φώναξε ο σύζυγος, μου λέει, έλα σε παρακαλώ, γιατί είναι δύο ξένοι και δεν ξέρω τι θέλουνε και τα λοιπά. Και τους έβαλα στο μουσείο, τους έκανα την ξενάγησή τους εκεί στην Αγγλική, τα είπαμε, ήθελε, έβγαλε ο άνθρωπος ένα πενηντάρικο και μου λέει, έχετε, μου λέει, ρέστα, του λέω, δεν πληρώνετε κάτι γι' αυτό. Μάλιστα, και τη δωρεάν ξενάγηση. Ναι, ήθελε λοιπόν ο άνθρωπος να αφήσει. Ήθελε να μου αφήσει 10 ευρώ. Mm-hmm. Αλλά έτυχε να μην έχει, του λέω, δεν πειράζει. Πείτε το στους φίλους σας ότι υπάρχει ένα ελογραφικό μουσείο εδώ, mm-hmm, που τους περιμένει κτλ. Δηλαδή ότι αυτό δεν έγινε. Το λέω με τη βάση που είπαμε ότι δεν έχει κέρδος. Δεν υπάρχει, δεν, ναι, έχει... όχι, το καταλαβαίνουμε και λέω μήπως σιγά σιγά... Να το κάνουμε αυτό. Ναι. Ναι, θα έπρεπε να έχουμε ένα καινούριο. Είπαμε αυτή τη διαδικασία. Ναι, ναι, ναι. Μην κολλάμε στις διαδικασίες. Αν είναι εφικτό, ναι, επειδή ξέρω ότι αγαπάτε, ναι, και με έχετε δώσει εκεί την ψυχή σας, κατά της ψυχής κάνετε και εσείς και όλα τα μέλη του Δέλτα Σίγμα. Μήπως, ας πούμε, να το πάτε παραπέρα και να μην είστε εξαρτημένοι από μένα που θέλω μέσα, ναι, σας κοιτάξω από αυτό, ας πούμε. Το να μην είμαστε εξαρτημένοι είναι, ναι, αυτό μία ανεκπλήρωτη, τέλος πάντων, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν θα το σκεφτούν και αυτό, αν θα γίνει μια καινούργια διαδικασία. Mm-hmm. Αλλά εκείνο που γεμίζει πικρία και γεμίζει και αυτό που λέμε τώρα, την έλλειψη της εμπιστοσύνης προς ένα φορέα. Mm. Το ότι έγινε μια συμφωνία κάποτε και ότι θα βρεθούμε στο σημείο να το κουβεντιάζουμε πάλι μετά από 10 χρόνια... Γιατί είναι από το 2003 μέχρι το 2023, είναι 10 χρόνια. Μάλιστα. Δεν είναι και πάρα πολλά. Εντάξει. Τι να πω τώρα. Λοιπόν, και να αφαιτήσει κάποιος επίσημος φορέας. Δεν ξέρω πάλι ποιο είναι το νομικό θέμα. Το νομικό θέμα δεν έχει υποθεί. Απλώς μας έχουν στείλει, μαζί με το έγγραφο που μας στείλανε, μας έχουν στείλει και δύο έγγραφα που αφορούν το ένα το νομό Ρεθύμνου και το άλλο το νομό Άρτας, είναι και τα δύο του 2013, δηλαδή πάνω στη μεγάλη κρίση, και είναι για άσχετα πράγματα. Μιλάμε για άλλες υπηρεσίες του κράτους. Ας πούμε, η μία είναι για το λιμενικό φυλάκιο, κάτι τέτοιο. Mm. Το οποίο λιμενικό φυλάκιο φυσικά δεν έχει να κάνει με τον πολιτισμό, δεν έχει να κάνει με την ανάληψη υποχρέωσης που είχε ο Δήμος, τι άλλαξε από το 2003, ας πούμε. Ναι, ρητορική ερώτηση φαντάζομαι. Τι άλλαξε, εγώ είναι ρητορική, η σκέψη είναι, δεν θα την απαντήσω, αλλά τι άλλαξε από τότε μέχρι σήμερα. Εγώ κατάλαβα το ότι υπήρχαν έξοδα πολλά, εφόσον είμαστε σε ένα Δήμο που λέει ότι μπορεί να τα κάνει όλα αυτά σε οικονομικό επίπεδο. Γιατί μας δημιουργεί ένα πρόβλημα σε ένα πολιτιστικό σύλλογο, εφόσον έχει αναλάβει μία υποχρέωση με υπογραφές, δεν είναι δηλαδή μία σύμβαση με το σύλλογο. Καταλάβατε. Δεν έχουμε κάνει. Ο σύλλογος απλώς εμπιστεύτηκε το Δήμο ότι θα λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Mm. Ότι εμείς διευκολύνουμε το Δήμο για την ίδρυση ενός σχολείου και ο Δήμος διευκολύνει εμάς με την μεταστέγαση της λογραφικής συλλογής, όπως είχαμε ακριβώς μιλήσει και στη σύμβαση, όπως το λέει ακριβώς. Τώρα, δεν θα μπω στην κριτική αυτού του πράγματος, γιατί δεν μ' αρέσει.
Δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, κύριε Γουφάκη, περιμένουμε ουσιαστικά απαντήσεις, αν μπορούν να υπάρξουν, γιατί νομίζω κάτι ανέβηκε στη διάβγεια, με ενημερώνουν τώρα φίλοι ακροατές. Δεν ξέρω δηλαδή αν έχει τελειώσει αυτό το θέμα ή αν θα μπορεί να μπει σε νέα βάση από 1η-1η του 24, που αναλαμβάνει και νέα δημοτική αρχή. Να το δούμε κάπως αλλιώς. Τώρα το κάπως αλλιώς. Να το δούμε αλλιώς. Ποιο θέλει το κάπως αλλιώς? Όχι, το κάπως αλλιώς είναι να συνεχίσει. Δεν είναι το ποσό τώρα, 200 ευρώ το ενίκιο. Δεν νομίζω ότι μετά είναι το ποσό. Και αντί, δηλαδή να βοηθάμε και τους ανθρώπους, έστω με αυτή τη... με την αναγνώριση, γιατί η αναγνώριση στο πρόσωπο αυτών των ανθρώπων που δουλεύουν εθελοντικά είναι αυτά τα 220 ευρώ που δεν παίρνουν στην τσέπη σας. Ακριβώς. Δηλαδή είναι μια ηθική και μια ψυχική, ότι καλά το κάνετε, βρε παιδί μου, προσπαθήστε, μπράβο σας, παράδειγμα προς μίμηση και άλλες ομάδες και πολιτιστικοί σύλλογοι. Στην Ιεράπτρα, στα χωριά μας, να υπάρχει ένα μουσείο, να δείχνουμε. Μα κάναμε και μαθήματα, το... κυρία Μαρία, μαθήματα. Κάνατε εφαντικής. Σωστά, εμφανίστηκε. Εντελώς δωρεάν. Ναι. Τα θυμάμαι. Τα έχουμε καταγράψει εμείς. Τα θυμάμαι, τα βάζαμε εμείς. Το στιμόνι το πληρώσαμε εμείς. Το πρώτο τουλάχιστον στιμόνι που κάναμε. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ενοχλήσαμε πάρα πολύ οικονομικά, εκτός από το να τηρηθεί η συμφωνία μας με το Δήμο, τίποτε άλλο. Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ρωτήσουμε. Το κρατάμε ως θέμα. Και... θα το κάνουμε στήρι. Γιατί όπως όχι. Και με τα έργα που εντάσσονται και απεντάσσονται. Ακριβώς. Απεταξάμιν. Έτσι. Λοιπόν, έγινε. Την καλημέρα μας. Πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία και για το ενδιαφέρον σας. Ξέρουμε ότι σας αρέσει ο πολιτισμός. Και έχετε, ας πούμε, το μυαλό σας και εκεί, τη ματιά σας στραμμένη προς τα εκεί. Επομένως, είμαστε υποχρεωμένοι να σας πούμε ευχαριστώ που το δημοσιοποιείτε κιόλας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.